First, we take Manhattan, then we take Berlin. Στις 10 Νοεμβρίου του 1989, το χάραμα, όλος ο κόσμος είναι κρεμασμένος στις τηλεοράσεις του. Εκτός από τους Βερολινέζους, που είναι κρεμασμένοι σε ένα τείχος. Το τείχος του Βερολίνου και της ντροπής. Άνθρωποι τραβάνε με τα χέρια τους άλλους ανθρώπους για να ανέβουν και να περάσουν από την άλλη μεριά. Γνωστοί και άγνωστοι αγκαλιάζονται, τραγουδούν, κλαίνε, γελάνε, γίνονται ένα. Με καλέμια, σφυριά, αξίνες, βαριοπούλες, με ό,τι έχουν, ακόμα και με τα νύχια τους, οι Βερολινέζοι εκείνο το βράδυ αρχίζουν να γκρεμίζουν το τείχος που χώριζε τις ζωές τους για 28 ολόκληρα χρόνια. Το τείχος που έκτισε ο πόλεμος, ο παραλογισμός και το συμφέρον. Το τείχος που σήκωσαν ηγέτες, κυβερνήσεις και καθεστώτα. Το τείχος που δεν υπολόγισε ούτε μια στιγμή τις ζωές των ανθρώπων. Όλα ξεκίνησαν ένα καλοκαιριάτικο βράδυ του 1961. Στις 12 Αυγούστου, όταν οι Βερολινέζοι κοιμήθηκαν, ήξεραν πως κατοικούν σε μία πόλη. Την επομένη, όταν ξύπνησαν, διαπίστωσαν ότι ξαφνικά το Βερολίνο ήταν δύο πόλεις που είχαν για σύνορα ένα σειρματόπλεγμα. Από τη μια μέρα στην άλλη, αδέρφια, φίλοι, γείτονες, συνάδελφοι, ζωές ανθρώπων σκίστηκαν στα δυο. Έτσι αποφάσισαν ότι έπρεπε να κάνουν οι Ανατολικογερμανοί με τη συνένεση της Σοβιετικής Ένωσης για να σταματήσουν τη φυγή των πολιτικών προσφύγων προς τη Δύση. Έτσι είχαν αποφασίσει 16 χρόνια νωρίτερα στη Γιάλτα Αμερικανοί, Βρετανοί και Σοβιετικοί, όταν μετά το τέλος του πολέμου μοίρασαν την Ευρώπη, ξαναχάραξαν σύνορα και άφησαν εκκρεμότητες στη Γερμανία, εκκρεμότητες πολιτικές, γεωγραφικές, οικονομικές, όπως κάνουν πάντα με εγκληματικό τρόπο, για να μπορούν να εγείρουν μελλοντικούς πολέμους και διχασμούς, κατά πώς τους βολεύει. Οι σφαίρες επιρροής, το σιδηρούν παραπέτασμα, ο ψυχρός πόλεμος, έγιναν η ορολογία μιας ολόκληρης εποχής. Και οι ηγέτες των υπερδυνάμεων αποτύπωσαν το πιο ντροπιαστικό τους πρόσωπο σε ένα τείχος του Έσχους, στην καρδιά της Ευρώπης. Ένα τείχος που η Ευρώπη το συντήρησε και το άντεξε μέχρι και το 1989. Για 28 χρόνια διαβάζουμε πως διέτρεχε το Βερολίνο ένα τείχος 155 χιλιόμετρων με 302 φυλάκια επιτήρησης, με 11.000 στρατιώτες σε επιφυλακή, με 3.000 σκυλιά και με 55.000 νάρκες εντός της περιμέτρου του διπλού τείχους. Σκοτώθηκαν άνθρωποι προσπαθώντας να περάσουν από τη μια μεριά της πόλης στην άλλη. Το πρώτο θύμα ήταν μια γυναίκα που τον Αύγουστο του 1961 προσπάθησε να διαφύγει στο δυτικό Βερολίνο όπου ζούσε η αδερφή της. Το τελευταίο θύμα ήταν ένας άνεργος ηλεκτρολόγος που τον Αύγουστο του 1989 προσπάθησε να περάσει στην άλλη μεριά της πόλης με ένα αυτοσχέδιο αερόστατο. Το τείχος του Βερολίνου ούτε χτίστηκε ούτε γκρεμίστηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Ο παραλογισμός του πολέμου, της βίας, της επιβολής, του συμφέροντος φαίνεται πως πάντα βρίσκει τον χρόνο και τον χώρο του για να απλωθεί στις ζωές μας κάθε φορά που εμείς το επιτρέπουμε, νομίζοντας πως το κακό δεν θα φτάσει ποτέ στη δική μας πόρτα. Και κάθε φορά η ιστορία έρχεται εκ των υστέρων να μας διαψεύσει, αλλά και να μας θυμίσει ότι είναι πάντα στο χέρι των ανθρώπων να γκρεμίζουν τα τείχη, μαζί και τα σειρματοπλέγματα. Ξυπνάει.
και ανθρωποφάγους μετράει. Μέσα στο σπίτι σου σαν κλεφτοφάναρο σκάει. Κι έτσι απροσκάλεστο λογαριασμό σου ζητάει. Στο Βερολίνο με βότκα με φάει και στο Πεκίνο μια νύχτα τα σπάει. Στο Βερολίνο με βότκα με φάει και στο Πεκίνο τα σπάει. Βότκα με φάει και στο Πεκίνο τα σπάει.